Καλησπέρα σας. Με χαρά σας καλωσορίζω στο συμπόσιο μας, το διεπιστημονικό, με τον τίτλο, τον κεντρικό τίτλο «Χειραφέτηση, σχέσεις κυριαρχίας στο εργασιακό περιβάλλον, τις έμφυλες αλληλεπιδράσεις, την πολιτική και την εκπαίδευση». Με την βοήθεια της κυρίας Νίκης Γεωργιάδου από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το θέμα μας αυτή τη φορά είναι εργασιακός εκφοβισμός, θεσμικό πλαίσιο και δικαστική προστασία. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για σας, κυρία Γεωργιάδου. Είστε επίκουρη, λοιπόν, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και από το 1997 είστε δικηγόρος ασχολούμενοι με υποθέσεις εργατικού, αστικού, ασφαλιστικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου. Πάνω από 30 δημοσιεύσεις έχετε σε θέματα εργατικού και εκπαιδευτικού δημοσίου δικαίου. Συγγράψατε 2 βιβλία με αντικείμενο το εργατικό δίκαιο και το εκπαιδευτικό και είστε μέλος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Πατρών. Διατελέσατε πρόεδρος του Αυτοτελούς Γραφείου του Συνηγόρου του Φοιτητή και μέλος της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας για την Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σας ακούμε με πολύ χαρά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρχικά, να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάρο για την ευκαιρία που μου έδωσε να βρίσκομαι σήμερα σε ένα πάνελ πραγματικά εκλεκτών συναδέλφων, ομιλητών, εισηγητών και εισηγητριών. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά. Και μάλιστα θα δείτε τώρα πώς η ομιλία που θα κάνω, η οποία είναι νομική βέβαια ομιλία και θα μας αναλύσει τη νομική προστασία που έχουμε στις περιπτώσεις του εργασιακού εκφοβισμού. Θα δείτε λοιπόν πώς συνδέεται, κατά σύμπτωση, γιατί δεν ήταν και προγραμματισμένο νομίζω, με την προηγούμενη ακριβώς ομιλία. Πώς λειτουργεί δηλαδή συμπληρωματικά. Αμέσως θα κάνω share screen για να δείτε κι εσείς την παρουσίασή μου. Η δική μου εισήγηση, λοιπόν, αφορά το θέμα του εργασιακού εκφοβισμού. Όπως ακριβώς είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια, mobbing είναι ο όρος που ίσως είναι πιο γνωστός. Θα μιλήσω για το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει κυρίως στην Ελλάδα και για την δυνατότητα δικαστικής πια προστασίας των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό. Εισαγωγικά θα ήθελα να παρατηρήσω τα εξής. Πρώτα απ' όλα, έχουμε περάσει πια σε μια εποχή που η προσωπικότητα και η προστασία της προσωπικότητας του εργαζόμενου είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο της εργασιακής σχέσης. Ο εργαζόμενος, πέρα από το ενδιαφέρον που έχει να λαμβάνει τις οικονομικές απολαβές του, να τηρεί το ωράριό του, να έχει μια εφαρμογή της τυπικής, όπως λέμε, εργατικής νομοθεσίας, ως προς τις άδειες κτλ., αποδίδει πια ο ίδιος ο εργαζόμενος ιδιαίτερη βαρύτητα και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει μία σχέση εργασίας. Αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, είναι η δίκαιη αμοιβή, είναι η ίση μεταχείριση, η δίκαιη εξέλιξη εντός της επιχείρησης, είναι η επίλυση των διαφορών με δικαιοσύνη, η πολιτική των μη διακρίσεων μέσα στην επιχείρηση, η επιβράβευση της προσπάθειας, η αναγνώριση της ηθικής ακεραιότητας και γενικώς η ύπαρξη ενός φιλικού εργασιακού περιβάλλοντος. Η ηθική λοιπόν και η ψυχολογική παρενόχληση των εργαζομένων, ο οποίος λέγεται εργασιακός εκφοβισμός, θεωρείται πια μία από τις πιο σοβαρές μορφές παρενόχλησης, η οποία προσβάλλει ευθέως τον πυρήνα της ανθρώπινης προσωπικότητας και ανθρώπινης αξίας, με έντονα διαβρωτική και τοξική επίδραση στο εργασιακό περιβάλλον. Ποια είναι η κατάσταση, η ισχύουσα κατάσταση στην Ελλάδα? Το φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού βέβαια είναι παλαιότατο όσο και η εργασία καθ' αυτή. Δυστυχώς όμως έχει υπάρξει για πάρα πολλά χρόνια δυσδιάκριτο και αφανές. Πλέον έχει γίνει αντικείμενο συστηματικής μελέτης σε διεπιστημονικό επίπεδο. Είδατε ήδη από το συμπόσιο το σημερινό, αντιλαμβανόμαστε πόσες επιστήμες συμπλέκονται πάνω στη μελέτη τέτοιων εκφοβιστικών πρακτικών, ενώ ήδη έχουν καταρτιστεί και πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη και οργανισμούς. Στην Ελλάδα, πράγματι, η νομική βιβλιογραφία
όχι η βιβλιογραφία στον τομέα της ψυχολογίας, αλλά η νομική βιβλιογραφία πράγματι είναι σχετικά περιορισμένη, αλλά ωστόσο παρουσιάζει κατά τα τελευταία έτη τάσεις ανάπτυξης. Το φαινόμενο τώρα σε ό,τι αφορά τα δικαστήριά μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, έχει απασχολήσει ελάχιστα τις αποφάσεις μας. Και αυτό γιατί αυτό αποδεικνύει μάλλον ότι οι εργαζόμενοι είναι διστακτικοί στο να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να ζητήσουν προστασία από αυτήν. Ποια είναι η έννοια του εργασιακού εκφοβισμού? Ο εκφοβισμός είναι η ψυχολογική βία η οποία ασκείται από ένα άτομο ή ομάδα ατόμων εναντίον ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων. Είναι μια αλυσίδα αντιδεοντολογικών συμπεριφορών, οι οποίες ενώ φαινομενικά είναι ασύνδετες μεταξύ τους, στην πραγματικότητα είναι όλες μέρος μιας στρατηγικής εκφοβισμού, ταπείνωσης και αποδυνάμωσης του στόχου. Είναι διαφορετική από τους συνηθισμένους στρεσογόνους παράγοντες, γιατί αποτελεί μια συστηματική, μακρόχρονη και ύπουλη τακτική, η οποία μέσα από τις συχνές και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές αρνητικές για το θύμα, στοχεύει στην ψυχολογική και στη εργασιακή εξόντωση του θύματος. Στον εργασιακό εκφοβισμό θα συναντήσουμε τη συστηματική ψυχολογική επίθεση, στην ουσία τρομοκρατία, η οποία εκδηλώνεται από την πλευρά του δράστη με διάφορους τρόπους. Έτσι λοιπόν, από τις ελάχιστες δικαστικές αποφάσεις που έχουμε, βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν χαρακτηριστικά εργασιακού εκφοβισμού η κατ' επανάληψη υβριστική συμπεριφορά, η ταπεινωτική και υποτιμητική αντιμετώπιση, η ειρωνία, η συκοφαντία, τα κακόβουλα σχόλια, οι υπαινιγμοί, οι απειλές, ο σαρκασμός, οι κοροϊδευτικές παρατηρήσεις, η εσκεμμένη υποτίμηση της εργασιακής προσφοράς, η ανάθεση άχαρων και υποτιμητικών καθηκόντων, η ανάθεση υπερβολικού φόρτου εργασίας και όλα αυτά τα οποία μετατρέπουν τελικά το χώρο εργασίας σε έναν χώρο τρομοκρατίας και την παροχή εργασίας σε μία διαδικασία πραγματικά εξοδοτική. Οι μορφές που παίρνει ο εργασιακός εκφοβισμός τώρα μέσα στο πεδίο της εργασίας έχουν τρεις πιθανές βαθμίδες. Η μία είναι η παρενόχληση από τον προϊστάμενο προς τον υφιστάμενο. Αυτή είναι η κάθετη μορφή. Αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή παρενόχλησης. Η ιδιαιτερότητα αυτής της περίπτωσης συνίσταται στη δυσκολία διάκρισης ανάμεσα στις καταχρηστικές συμπεριφορές και στις θεμητές εξουσίες που πηγάζουν από το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη και των εκπροσώπων του. Δηλαδή εδώ καλούμαστε να κρίνουμε και να διακρίνουμε αυτό το όριο. Το όριο που χωρίζει την θεμητή εξουσία του εργοδότη, τη θεμητή άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος να καθορίζει τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης μας και βέβαια την καταχρηστική του συμπεριφορά, την προσβολή της προσωπικότητάς μας. Δεύτερη μορφή παρενόχλησης είναι η παρενόχληση από συνάδελφο σε συνάδελφο, που είναι η οριζόντια παρενόχληση, η οποία μπορεί να οφείλεται σε προσωπικές εχθρότητες ή σε επαγγελματικές επιδιώξεις, την ανταγωνιστικότητα ή ακόμα και σε σύγκρουση συμφερόντων. Και ακόμα την πολύ σπάνια περίπτωση να έχουμε παρενόχληση από υφιστάμενο σε προϊστάμενο, κάτι το οποίο θα το δούμε σπάνια, γιατί συνήθως η άσκηση του εργασιακού εκφοβισμού προϋποθέτει αυτή την σχέση εξουσίας, η οποία όμως δεν υπάρχει στην τελευταία περίπτωση. Ποια είναι τώρα η νομοθεσία στην οποία μπορούμε να στηριχθούμε αν θέλουμε να διεκδικήσουμε νομικά τα δικαιώματά μας, τις αξιώσεις που απορρέουν από τον εργασιακό εκφοβισμό? Σε επίπεδο ευρωπαϊκής νομοθεσίας υπάρχει το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Σε αυτό το άρθρο, λοιπόν, κατοχυρώνονται οι αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατοχυρώνεται ο πλουραλισμός, η απαγόρευση των διακρίσεων, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στο άρθρο 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αναγνωρίζεται και πάλι και κατοχυρώνεται η αξιοπρέπεια του ανθρώπου ως απαραβίαστο δικαίωμα. Ενώ στο άρθρο 31 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε συνθήκες εργασίας οι οποίες σέβονται την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η αρχή της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ανήκει στο σκληρό πυρήνα των θεμελιωδών αρχών του ευρωπαϊκού πολιτισμού και αποτελούν την αρχική βάση πάνω στην οποία μπορούμε να στηρίξουμε την προστασία της προσωπικότητάς μας ως εργαζομένων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ασχοληθεί πράγματι με τον εργασιακό εκφοβισμό, μας έχει δώσει αρκετές δικαστικές αποφάσεις. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λοιπόν, θεωρεί ως εργασιακό εκφοβισμό μία μεταχείριση που έχει ορισμένη χρονική διάρκεια, έχει την ύπαρξη επαναλαμβανόμενων ή εξακολουθητικών επιλήψιμων ενεργειών, οι οποίες τελούνται με πρόθεση, σε αντίθεση με εκείνες που μπορούν να συνιστούν ένα ατυχές περιστατικό. Όλοι μπορεί να έχουμε ένα ατυχές περιστατικό. Όλοι μπορεί κάποια στιγμή να μιλήσουμε λίγο άσχημα λόγω κάποιου θυμού που έχουμε, κάποιου εκνευρισμού. Αλλά αυτό είναι ένα απλό ατυχές περιστατικό. Και τέλος, εργασιακός εκφοβισμός έχει αποτέλεσμα την προσβολή της προσωπικότητας, της αξιοπρέπειας, της φυσικής και ψυχολογικής ακεραιότητας του προσώπου. Μάλιστα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν απαιτείται να αποδειχθεί ότι το πρόσωπο που παρενοχλεί επεδίωξε να απαξιώσει τον παθόντα ή να επιδεινώσει εκ προθέσεως τις συνθήκες εργασίας του, αρκεί το γεγονός ότι εν λόγω επιλήψιμες ενέργειές του, ακόμα και αν δεν είχαν αυτό το σκοπό, είχαν όμως αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, είχαν αντικειμενικά αυτές τις συγκεκριμένες συνέπειες. Στην ελληνική νομοθεσία, αντίστοιχα, στη χώρα μας υπάρχει στο Σύνταγμα ρητή διάταξη, στο άρθρο 2, παράγραφος 1, η οποία προστατεύει την αξία του ανθρώπου και κατ' επέκταση του εργαζόμενου. Και μάλιστα η εν λόγω διάταξη περιέχεται όχι στο δεύτερο μέρος του Συντάγματος που αφορά τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, αλλά στο πρώτο μέρος και δει στις διατάξεις που ρυθμίζουν τη μορφή του πολιτεύματος. Δηλαδή, για μας είναι στοιχείο δημοκρατίας να υπάρχει ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στο άρθρο 7, παράγραφος 2, βλέπουμε ότι τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, απαγορεύεται και τιμωρείται όπως ορίζει ο νόμος. Έχω την εντύπωση, αν δεν κάνω λάθος, ότι το ελληνικό σύνταγμα είναι το μοναδικό σύνταγμα στην Ευρώπη, το οποίο απαγορεύει με διάταξή του, ρητή διάταξή του, την άσκηση της ψυχολογικής βίας και όχι απλά της απλής βίας. Και βέβαια έχουμε το άρθρο 22, παράγραφος 1, στο οποίο αναφέρεται ρητά η προστασία της εργασίας ως ατομικού και κοινωνικού δικαιώματος. Στην ελληνική νομοθεσία, η προστασία της προσωπικότητας υπάρχει στο άρθρο 57 του αστικού μας κώδικα. Το άρθρο 57, λοιπόν, ορίζει ότι όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Είναι ένα κλασικό δικαίωμα, υπάρχει στις περισσότερες νομοθεσίες της υπηρετικής μας Ευρώπης. Είναι ένα δικαίωμα απόλυτο, προσωπικό, εκτός συναλλαγής, δεν μπορούμε δηλαδή να το εξαγοράσουμε, αυτοτελές για κάθε πρόσωπο, αμεταβίβαστο και απαράγραπτο. Δηλαδή είναι το απόλυτο δικαίωμα, το απόλυτο ανθρώπινο δικαίωμα. Στην προσωπικότητα περιλαμβάνεται η τιμή κάθε ανθρώπου, δηλαδή η εσωτερική ηθική αξία και η εκτίμηση που απολαμβάνει για αυτήν στο κοινωνικό σύνολο, η υπόλοιψη, η ψυχική υγεία και ο συναισθηματικός του κόσμος. Άρα λοιπόν στον αστικό κώδικα υπάρχει η νομική βάση με την οποία μπορούμε να ζητήσουμε και να διεκδικήσουμε γενικά την προστασία της προσωπικότητάς μας. Ερχόμενοι τώρα σιγά σιγά στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων και του χώρου εργασίας. Ερχόμαστε λοιπόν στον εργοδότη. Ο εργοδότης είναι αυτός ο οποίος έχει την κυρίαρχη θέση μέσα σε μια επιχείρηση και ο εργοδότης είναι αυτός ο οποίος με βάση την ελληνική νομοθεσία έχει αυτό που ονομάζουμε γενική υποχρέωση πρόνοιας. Αυτό σημαίνει ότι έχει τη γενική υποχρέωση να σέβεται την αξιοπρέπεια του εργαζόμενου, να σέβεται την προσωπικότητά του, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διαφυλάσσει τα εργασιακά συμφέροντα και την προσωπικότητα του εργαζόμενου, ενώ η υποχρέωση για πρόνοια περιλαμβάνει και την προστασία του εργαζόμενου από
προσβολές που μπορεί να προέρχονται ακόμα και από συναδέλφους. Άρα λοιπόν καλύπτεται όλο το κομμάτι του εργασιακού βίου. Ο εργοδότης οφείλει να συμβάλλει στη δημιουργία και στη διατήρηση ενός κλίματος ειρήνης και ομαλής συνεργασίας στο προσωπικό και να επιβάλλει καλή συμπεριφορά όχι μόνο στους υφιστάμενους προς τους προϊσταμένους, αλλά και αντίστροφα και μεταξύ των. Και αυτό δεν είναι ευχολόγιο, είναι ρητή υποχρέωση η οποία προβλέπεται νομοθετικά και αν δεν τηρηθεί ως υποχρέωση, τότε επέρχονται οι κυρώσεις που ορίζονται από τον νόμο. Στην ελληνική νομοθεσία τώρα είμαστε στην έτσι, πολύ ευχάριστη θέση να μπορούμε να έχουμε πια από το καλοκαίρι του 2021 με το νόμο 4808 ένα εξειδικευμένο νομικό πλαίσιο το οποίο ρυθμίζει την παρενόχληση στον εργασιακό χώρο με μεγάλη λεπτομέρεια. Κάλυψε ένα κενό νομοθετικό που υπήρχε μέχρι τότε στη χώρα μας, ουσιαστικά κυρώνοντας τη Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλληψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο εργασίας, αλλά έκανε και μερικά βηματάκια αυτός ο νόμος που θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι πολύ καινοτόμα και πραγματικά μας εντυπωσίασαν. Πρώτα απ' όλα, σε αυτόν τον νόμο δόθηκε ο ορισμός για την παρενόχληση. Δεν υπήρχε ένας ορισμός νομικός για την παρενόχληση. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα νομικό ορισμό για την παρενόχληση. Ο νομοθέτης λοιπόν ορίζει ως παρενόχληση μορφές συμπεριφοράς που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου, τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως αν συνιστούν μορφή διάκρισης και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου. Πολύ αξιόλογο χαρακτηριστικό σε αυτό το νόμο είναι επίσης ότι προσέδωσε ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογής, δηλαδή πλέον στην προστασία του νόμου εμπίπτουν όλοι οι εργαζόμενοι και απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε μορφή σύμβασης. Άρα λοιπόν είναι ένας νόμος ο οποίος δεν αφορά την κλασική σύμβαση εργασίας που ξέρουμε, τη μισθωτή απασχόληση, αλλά αφορά τις συμβάσεις έργου, τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, τις συμβάσεις μαθητείας, οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης και παροχή υπηρεσίας μέσα σε έναν ιδιωτικό χώρο εργασίας. Αλλά ακόμα και ο χώρος εργασίας προσδιορίζεται και αυτός υπό ευρία έννοια. Είναι ο χώρος όπου ο εργαζόμενος εργάζεται, όχι μόνο, αναπαύεται. Είναι ο χώρος ένα λεωφορείο πιθανόν που χρησιμοποιεί η εταιρεία για τις μετακινήσεις του από και προς την εργασία. Είναι ένα ταξίδι που κάνει για λογαριασμό της εργασίας με συναδέλφους ή με προϊσταμένους. Άρα λοιπόν οτιδήποτε μπορεί να συνδεθεί με την εργασία αποτελεί χώρος εργασίας και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτού του πολύ καινούργιου νόμου 4808 του 2021. Σε αυτόν τον νόμο οι υποχρεώσεις πια του εργοδότη στο εργασιακό περιβάλλον δεν είναι απλές γενικές υποχρεώσεις πρόνοιας και αυτό είναι επίσης ενδιαφέρον. Είναι σαφείς συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Δηλαδή, ο εργοδότης παραλαμβάνει και διερευνά κάθε καταγγελία επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και στην παρενόχληση με εμπιστευτικότητα και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή εφόσον του ζητηθεί. Παρέχει στους εργαζόμενους πληροφορίες σχετικές με τους πιθανούς κινδύνους βίας και παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον, αλλά και τους ενημερώνει για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Αναρτά στον χώρο εργασίας ενημέρωση για τις διαδικασίες που υφίσταται σε επίπεδο επιχείρησης για την καταγγελία και την αντιμετώπιση τέτοιων μορφών συμπεριφοράς, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές. Ορίζει επίσης, δεν το αναφέρω στη διαφάνεια, και πρόσωπο ενδιάμεσο το οποίο θα παραλαμβάνει τις καταγγελίες για λογαριασμό του εργοδότη και αναλόγως θα τις διαχειρίζεται. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πολύ πολύ εξειδικευμένο πλαίσιο υποχρεώσεων του εργοδότη. Τώρα, ο εργαζόμενος από τη δική του πλευρά, πώς μπορεί να προστατευτεί λοιπόν όταν θέλει να ασκήσει δικαστικά μέσα για την προστασία του. Το πρώτο μέσο, το πιο γνωστό μέσο που έχει ένας εργαζόμενος είναι βέβαια η αγωγή που θα κάνει στο δικαστήριο και θα ζητήσει από το δικαστήριο την άρση της προσβολής, την παράληψη της προσβολής στο μέλλον,
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και μάλιστα τα δικαστήριά μας τις ελάχιστες φορές που έχουν ασχοληθεί με τέτοιες περιπτώσεις έχουν πει ότι η εγκαθίδρυση ενός εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί βαριά προσβολή της προσωπικότητας και συνεπώς η χρηματική ικανοποίηση δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα συμβολικό ποσό. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος εργαζόμενος να φτάσει διαλυμένος σε ένα δικαστήριο ψυχολογικά και η ηθική βλάβη να είναι 1.000 ευρώ. Έτσι, αυτό λοιπόν είναι επίσης μια πολύ σημαντική παρατήρηση. Ο εργαζόμενος επιπλέον έχει δικαίωμα να προσφύγει σε αρμόδιους εργασιακούς φορείς. Στη χώρα μας, στην Ελλάδα, ο φορέας αυτός είναι η επιθεώρηση εργασίας, η οποία πλέον έχει ένα αυτοτελές τμήμα, το οποίο ασχολείται μόνο με περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Αυτό το αυτοτελές τμήμα, λοιπόν, μπορεί να παραλαμβάνει την οποιαδήποτε καταγγελία και έχει την επιμόρφωση και την κατάρτιση για να τη διαχειριστεί. Επίσης, έχει δικαίωμα να καταθέσει καταγγελία στο συνήγορο του πολίτη, που είναι ο φορέας προώθησης της εποπτείας της αρχής της ίσης μεταχείρισης, και βέβαια να υποβάλει και καταγγελία μέσα στην επιχείρηση με βάση τις διαδικασίες που να έχουν φροντίσει ώστε να έχουν. Αν θέλετε τώρα πάμε σε αυτό που για μένα είναι πραγματικά μια μεγάλη καινοτομία, σε σημείο που ίσως είναι και δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη. Ο εργαζόμενος λοιπόν, ο οποίος υφίσταται παρενόχληση μέσα στο χώρο εργασίας, από οποιονδήποτε και αν την υφίσταται, είτε δηλαδή από τον εργοδότη, είτε από ένα συνάδελφό του, έχει για πρώτη φορά αναγνωρισμένο το δικαίωμα να αποχωρήσει από τον εργασιακό του χώρο χωρίς στέρηση μισθού, χωρίς αλληλισμενή συνέπεια, εφόσον κατά την εύλογη πεποίθησή του υφίσταται σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία και την ασφάλειά του. Δηλαδή δεν παρετείται, δεν χάνει την εργασιακή του θέση, απλά δηλώνει ότι φεύγει έχοντας υποστεί ή επειδή υφίσταται παρενόχληση συστηματικά από κάποιον άλλον μέσα στο χώρο εργασίας. Αυτό είναι κάτι πρωτοφανές. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη, αλλά τέτοιο δικαίωμα θεσπίζεται για πρώτη φορά. Ο εργοδότης από τη δική του πλευρά πιέζεται και πρέπει κάτι να κάνει. Έχει έναν εργαζόμενο ο οποίος έχει φύγει και μάλιστα έχει φύγει και συνεχίζει να μισθοδοτείται. Ο εργοδότης συνεπώς πιέζεται να δώσει μια λύση. Σε αυτή την περίπτωση ο εργοδότης μπορεί να προσφύγει και στην επιθεώρηση εργασίας, δηλαδή μπορεί ο ίδιος να ζητήσει την αρρωγή της επιθεώρησης εργασίας, ώστε να επιληθεί η διαφορά, ακόμα και αν πρέπει ο εργοδότης να λάβει μέτρα σε βάρος κάποιου υψηλά ειστάμενου στην επιχείρηση ή σε κάποιο άλλο, εναντίον κάποιου άλλου εργαζόμενου. Πάντως ο εργοδότης απαγορεύεται να προβεί στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας, δηλαδή απαγορεύεται να προβεί σε απόλυση αν αυτή θεωρηθεί εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο για περιστατικό βίας και παρενόχλησης μέσα στο χώρο εργασίας. Απαγορεύεται και είναι άκυρη με βάση την νομοθεσία μας πια, από το καλοκαίρι του 2021, ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σχέσης εργασίας, η οποία οφείλεται στη δυσμενή διάκριση σε βάρος του εργαζόμενου, σε περιστατικό βίας ή σε περιστατικό παρενόχλησης. Άρα λοιπόν εδώ τι βλέπουμε για πρώτη φορά στη χώρα μας. Βλέπουμε ένα διτό πλαίσιο προστασίας. Δηλαδή ο εργαζόμενος και μπορεί να αποχωρήσει από την επιχείρηση παράλληλα μισθοδοτούμενος μέχρι να επιληθεί το πρόβλημα της παρενόχλησης που υφίσταται. Ο δε εργοδότης απαγορεύεται να τον απολύσει για όλο αυτό το διάστημα μέχρι να επιληθεί το ζήτημα της παρενόχλησης που υφίσταται. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα νομοθετική ρύθμιση, την οποία βεβαίως θα δούμε και με πολύ ενδιαφέρον πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη στο αμέσως προσεχές διάστημα. Ένας εργαζόμενος βεβαίως που υφίσταται παρενόχληση έχει και τα μέσα τα οποία του δίνει το ποινικό μας δίκαιο, όπως δίνει το ποινικό δίκαιο σε κάθε νομοθεσία ευρωπαϊκού κράτους, ποινική νομοθεσία. Στη χώρα μας υπάρχει και ένα ειδικό αδίκημα στο άρθρο 312 του ποινικού δικαίου, που είναι η πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά. Εδώ λοιπόν πρόκειται για μία βλάβη που μπορεί να είναι σωματική κάκωση ή σωματική βλάβη, αλλά μπορεί να είναι και ψυχική
βλάβη. Αποτελεί ποινικό αδίκημα και σύμφωνα με τον ποινικό μας κώδικα τιμωρείται και δεν αποκλείεται βέβαια να έχουμε και άλλα πιο συνηθισμένα αδικήματα που τα συναντάμε και σε άλλες χώρες, όπως είναι για παράδειγμα η εξύπρηση, η δυσφήμιση ή η συκοφαντική δυσφήμιση. Μπορεί λοιπόν ο εργαζόμενός μας να κάνει και μήνυση σε ένα ποινικό δικαστήριο. Βέβαια, εδώ πάμε στις δυσκολίες που έχει τώρα ένας εργαζόμενος, γιατί τα δικαστικά μέσα, με εξαίρεση όμως, θέλω να τονίσω, με εξαίρεση την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που ενδυναμώνει τη θέση του εργαζόμενου, τα υπόλοιπα δικαστικά μέσα που έχουμε, δηλαδή η αγωγή και η μήνυση, έχουν ιδιαίτερες αποδεικτικές δυσχέρειες όσον αφορά την απόδειξη των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών που συνιστούν την ηθική παρενόχληση, που συνιστούν συστηματική παρενόχληση, τη σχέση δράστη θύματος και την εγκαθίδρυση ενός εχθρικού περιβάλλοντος. Οι αποδεικτικές δυσχέρειες οφείλονται στο γεγονός ότι ο δράστης συνήθως ενεργεί εσκεμμένα, χωρίς την παρουσία μαρτύρων βέβαια, ύπουλα, συγκεκαλυμμένα, είτε γιατί και το συγκεκριμένο είδος ηθικής παρενόχλησης δεν επιτρέπει τον εντοπισμό του. Δηλαδή, πώς θα αποδείξεις στο δικαστήριο, όταν κληθείς να αποδείξεις την αξίωσή σου, πώς θα αποδείξεις ένα υποτιμητικό βλέμμα, πώς θα αποδείξεις τον σαρκασμό, πώς θα αποδείξεις λοιπόν αυτή την ψυχική πίεση που μπορείς να υφίστασαι σε καθημερινό επίπεδο. Επιπλέον, δε, υπάρχει και η πρόσθετη δυσκολία ότι οι συνάδελφοι στον ίδιο εργασιακό χώρο το πιθανότερο είναι να υφίσταται και αυτοί τον ίδιο εκφοβισμό και σίγουρα υφίσταται μια πολύ μεγάλη, έχουν μια πολύ μεγάλη διστακτικότητα να έρθουν να καταθέσουν μάρτυρες στο δικαστήριο. Άρα λοιπόν δεν γεννάται θέμα ότι η δίκη, ο δικαστικός αγώνας έχει τρομερές αποδεικτικές δυσχέρειες και γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το βήμα που έδωσε τώρα η τελευταία μας νομοθεσία με τη δυνατότητα του εργαζομένου να αποχωρεί χωρίς να παραιτείται. Συμπερασματικά θα μπορούσα να πω ότι το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που έχουμε πια στη χώρα μας είναι θετικό και αποδίδει την έννοια του εργασιακού εκφοβισμού που πρώτα δεν υπήρχε. Θεσμοθετούνται διαδικασίες και τρόποι αντίδρασης. Περιγράφονται υποχρεώσεις των εργοδοτών και οι εξουσίες των αρμοδίων φορέων με μεγαλύτερη σαφήνεια. Ορίζονται νομικές συνέπειες στο νόμο, τις οποίες βέβαια δεν συμπεριέλαβα στην ομιλία μου, αλλά υπάρχουν σαφείς κυρώσεις. Και ρυθμίζονται και θέματα σχετικά με το βάρος απόδειξης. Επίσης, πολύ σημαντικό βήμα στην όλη προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου είναι η θεσμοθέτηση του ανεξάρτητου τμήματος στην επιθεώρηση εργασίας, δηλαδή ένα τμήμα το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με το θέμα της παρενόχλησης, θα συμβουλεύει τα μέλη, θα ερευνά καταγγελίες, θα διαπιστώνει τη βασιμότητά τους και θα διαμεσολαβεί προκειμένου να μπορούν να επιληθούν οι σχετικές διαφορές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εν ολίγης θα λέγαμε ότι είναι δικαίωμα όλων των εργαζομένων να ζούμε σε έναν κόσμο εργασίας απαλλαγμένο από τη βία και την παρενόχληση. Θα έλεγα ότι μέσα από τις εξειδικευμένες ρυθμίσεις του νομοθέτης ανταποκρίθηκε στις σύγχρονες κοινωνικές και ιδεολογικές και πολιτιστικές πια αντιλήψεις. Έχει αλλάξει το βιωτικό μας επίπεδο, δεν είμαστε στο επίπεδο που είχαμε πριν από 30-40 χρόνια. Έχουμε πια την ανάγκη και την επιδίωξη μιας καλύτερης ποιότητας ζωής μέσα στο χώρο εργασίας μας, όπως και έξω από το χώρο εργασίας μας. Και έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, προτάσουν την προστασία της αξιοπρέπειας του εργαζόμενου, επιδιώκουν τη δημιουργία συνθήκων εργασιακής ικανοποίησης και ευτυχίας, γιατί να μην το πούμε, μέσα στο χώρο εργασίας, και θεωρούν αυτές οι ρυθμίσεις μη ανεκτή οποιαδήποτε μορφή εκφοβισμού μέσα στο χώρο εργασίας. Αυτή είναι μια μικρή βιβλιογραφία για όσους θελήσουν να έχουν και την παρουσίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και με χαρά θα ακούσω τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά θα ήθελα να ήμουν φοιτήτριά σας. Αυτό έχω μόνο να σας πω. Για να μπορούσα έτσι τόσο εμπεριστατωμένα και σύγχρονα να ακούσω αυτό το εξαιρετικό θέμα για τον εργασιακό εκφοβισμό, για το θεσμικό πλαίσιο και τη δικαστική προστασία. Το καλύψατε πλήρως και αντελεχώς και με έναν τρόπο πάρα πολύ κατανοητό. Ήθελα πριν φύγει η κυρία Στρατηγάκης, έχει μια ερώτηση ότι αυτά που περιγράψατε ισχύουν ενδεχομένως για τον ιδιωτικό τομέα, αλλά αυτά
δεν είναι εφαρμόσιμα σε τέτοιο βαθμό για το δημόσιο τομέα, για το δημόσιο. Τι λέτε σε αυτό, εάν την προλάβαμε πριν φύγει? Η ρύθμιση του νόμου πλέον αφορά και το δημόσιο τομέα. Άρα πρέπει όλοι οι φορείς πλέον να καταρτήσουν και να ετοιμάσουν κανονισμούς και πολιτικές για την αντιμετώπιση της παρενόχλησης μέσα στο χώρο εργασίας. Τι δεν μπορεί να εφαρμοστεί από αυτά βέβαια στον δημόσιο τομέα? Αυτό το οποίο είπαμε για την αποχώρηση ενώ παράλληλα μισθοδοτείται ο εργαζόμενος. Αυτό είναι πράγματι αφορά τον ιδιωτικό τομέα, μόνο αυτό το δικαίωμα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι κοντά μας η κυρία Ρούλα Σκουρογιάννη, είναι συνάδελφός μου δημοσιογράφος, επικοινωνιολόγος και είναι πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών Ελληνικού Τύπου του Εξωτερικού. Άρα έχει από πολλές πλευρές την εικόνα, την παρακαλώ πολύ να συμμετάσχει στη συζήτησή μας και να θέσει τις ερωτήσεις της. Κυρία Σκουρογιάννη, καλώς ορίσατε και ευχαριστούμε. Κυρία Νικολοπούλου, σας ευχαριστώ εγώ και για το καλωσόρισμα και γενικά για όλο τον ωραίο συντονισμό που κάνετε σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάρο και όλους τους συνεργάτες του για την φοβερή πρωτοβουλία, γιατί διοργάνωσαν ένα πολύ ενδιαφέρον και θεωρώ σημαντικό και πάντα επίκαιρο για όλους μας συμπόσιο, που μας έδωσε μια λαμπρή ευκαιρία να συζητήσουμε και να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει σε διεθνές επίπεδο στις εργασιακές σχέσεις και γενικότερα στις ανθρώπινες σχέσεις, θα έλεγα, γιατί ακούστηκαν πολλές και διαφορετικές εισηγήσεις. Το κάλυψαν το θέμα όλοι οι εισηγητές από παντού. Να ευχαριστήσουμε την ευκαιρία και τους διερμηνείς, γιατί κάνουν μια πάρα πολύ ωραία δουλειά και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να είναι τόσο άμεση η συζήτηση. Θέλω να πω ότι ήταν πολύ σημαντικά όλα όσα ακούσαμε και όχι μόνο σημαντικά, μας άγγιξαν και από πολλές διαφορετικές απόψεις, όπως το παράδειγμα της Ντέμπορα που έθεσε ο κύριος Τσίκ, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι όλοι είχαμε την ενσυναίσθηση του πώς θα αισθανόμασταν σε ένα σοβαρό ζήτημα και πώς πρέπει να καταφέρουμε να αντιδράσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η κυρία Πετρίδου όπως και η κυρία Γεωργιάδου είχαν δύο εισηγήσεις που άγγιξαν το θέμα της δυσκολίας στην εργασία συμπληρωματικά, θα έλεγα, και οι δύο μας εξήγησαν, φώτισαν ένα πολυσύνθετο θέμα του τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει αυτό, τι πρέπει να κάνει το άτομο, πώς πρέπει να αντιδράσει, πώς να προστατευτεί. Αυτό πραγματικά θέλει και ψυχολόγο να τον υποστηρίξει και τους συναδέλφους του ή τους άλλους ανθρώπους του περιβάλλοντός του γενικότερα, πέρα από το εργασιακό ή πέρα από το συγγενικό. Και θέλει και την νομική συμβουλή και πιστεύω ότι όλοι έχουμε έρθει λίγο έως πολύ αντιμέτωποι κάποια στιγμή με παρόμοια, σε διάφορες κλίμακες περιστατικά και συμπεριφορές. Και θα θέλαμε να είχαμε την υποστήριξη, να γνωρίζαμε πράγματα. Αυτά που είπε η κυρία Γεωργιάδου πραγματικά ήταν ένα μέρος της ερώτησης που ήθελα να θέσω και με χαρά μπορώ να πω ότι με κάλυψε, γιατί πραγματικά μέχρι πρόσφατα, έχοντας το λίγο ψάξει, ξέραμε όλοι ότι δεν καλύπτεται αυτό το νομικό πλαίσιο υποστήριξης του εργαζομένου, χωρίς να παραβλέπω το γεγονός ότι δεν φταίει πάντα ο εργαζόμενος, έτσι μπορεί να υπάρχουν και άλλες συμπεριφορές. Μιλάω ίσως για τη μεγαλύτερη πλειονότητα των περιστατικών, από που προέρχονται. Όμως το ότι μπορεί ο εργαζόμενος να αισθάνεται προστατευμένος είναι πάρα πολύ σημαντικό για να πάψει να νιώθει εξαρτώμενος, ανασφαλής και αδύναμος. Και για να κερδίσει το σεβασμό. Ο νόμος, δηλαδή, εδώ νομίζω ότι τον βοηθά να κερδίσει τον σεβασμό. Ο νόμος 4808 ήταν τα εξαιρετικά νέα που μας είπε η κυρία Γεωργιάδου. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι η ψυχολογική βία που ασκούν οι θύτες στον εργασιακό χώρο, όπως αναφέρθηκε από τους ομιλητές και τις ομιλήτριες, έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα για τη σωματική και την ψυχική υγεία των θυμάτων. Είτε το πούμε bullying, είτε το πούμε mobbing, η συμπεριφορά που περιγράφηκε σήμερα σίγουρα ζημιώνει την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια και την ψυχοσωματική ισορροπία, όπως ακούσαμε, το ατόμο που την υφίσταται. Και αυτό φαίνεται να ισχύει, όπως λένε και πολλοί συνάδελφοι, κυρία Πετρίδου, ότι
Το θύμα του μόμπινγκ είναι ένα άτομο χαμηλών τόνων, είτε είναι ένα άτομο που έχει ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση, μπορεί και σε δύο περιπτώσεις να πέσει θύμα μόμπινγκ, δηλαδή να υφίσταται κάποια παραβατική συμπεριφορά στον εργασιακό του χώρο. Εδώ ήθελα να πω, όπως έκανε και η κυρία Νικολοπούλου πριν, ένα παράδειγμα από τον δικό μου επαγγελματικό, ευρύτερο επαγγελματικό τομέα, γιατί εγώ ασχολούμαι με το ρεπορτάζ υγείας κυρίως, επαγγελματικά. Πρόσφατα, για παράδειγμα, και νομίζω ότι αναφέρθηκε και η κυρία Γεωργιάδου σε παρόμοιες συμπεριφορές, πρόσφατα και ασχολούμαστε ακόμα αυτές τις ημέρες με το θέμα αυτό, σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο, ο Σύλλογος Εργαζόμενων του Νοσοκομείου, ενώ διαμαρτύρεται επί 2,5 χρόνια καταγγέλλοντας παραβατικές συμπεριφορές του αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, ίσως και λόγω των δικών του σχέσεων, του αναπληρωτή διοικητή εννοώ, πολιτικών κτλ., όπως οι ίδιοι λένε, παραμένει στη θέση του, δεν υπάρχει τίποτα που να έχει τελεσιδικήσει, δεν έχει κανένας από αυτούς βρει το δίκιο του και καταγγέλνουν τραμπουκισμούς, καταγγέλνουν μόμπινγκ, καταγγέλνουν μέχρι και εξώθηση στο να φύγει κάποιος συνάδελφος, μέχρι και ομηρία εργαζομένων. Και πρόσφατα εκείνο που κάναν ήταν να στείλουν μια, εκείνη λένε, τελευταία και τελεσίδικη επιστολή στον Υπουργό και στον Σύμβουλο του Υπουργού Υγείας, που να εξιστορούν όλο αυτό το επί 2,5 χρόνια, καθεστώς που υφίστανται σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Δεν είναι ένας και δύο. Εδώ δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι έχουν κάνει τη συμμαχία αγάπης που μας είπε πριν η κυρία Θέκλα Πετρίδου, αλλά ακόμα υπάρχει πρόσκομα. Και μια και δεν μπορώ να ρωτήσω αυτό που ήθελα να ρωτήσω αρχικά, δηλαδή το ποιες ενέργειες έχουν γίνει στη χώρα μας προς την νομοθετική ρύθμιση του θέματος, γιατί μας το είπατε, κυρία Γεωργιάδου, προς μεγάλη μας ικανοποίηση, θα ήθελα αν μπορούσαμε να πούμε ένα πρακτικό παράδειγμα με βάση όλα αυτά. Δηλαδή, ας πούμε ότι εγώ είμαι, ανήκω είτε από μόνη μου, είτε σε μια ομάδα συναδέλφων που υφίσταμε παραβατικές συμπεριφορές από κάποιον ανώτερό μου σε έναν εργασιακό χώρο. Εσείς τι θα με συμβουλεύατε, να το πούμε με δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα, να αντιδράσω σωστά για να μην χάσω το δίκιο μου, γιατί έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις, φαντάζομαι, και θα τις έχετε δει. Εξανίσταμαι με την καθημερινή καταπίεση και κάνω πράγματα που δεν είναι σωστά. Πρώτα απ' όλα, πώς θα αντιδράσω ψύχρεμα. Και δεύτερον, πώς θα στοιχειοθετήσω όλο το δίκιο μου με αποδεικτικά στοιχεία ή με κάποια απτά στοιχεία, μαρτυρίες, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να είναι αυτό, ώστε να μπορέσω να το αποδείξω στην επιθεώρηση εργασίας ή σε ένα δικαστήριο, να μπορέσω να σταματήσω αυτή τη συμπεριφορά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τώρα να μπούμε στο θέμα των αποζημιώσεων. Δεν το υποτιμώ καθόλου, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι πώς θα σταματήσουν αυτές οι συμπεριφορές για να μην καταδικάζει κάποιον ότι θέλει να με κατηγορήσει για χρήματα. Να σταματήσουν οι συμπεριφορές. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και για τον ίδιο που πηγαίνει και για όλους τους άλλους που βρίσκονται στον ίδιο εργασιακό χώρο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την ερώτηση. Πράγματι, μπορώ να σας πω ότι πια και με τη δικηγορική μου ιδιότητα, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν έρθει άνθρωποι από χώρους άσκησης δημόσιας διοίκησης και από νοσοκομείο ακόμα, μπορώ να σας πω, οι οποίοι έχουν έρθει με πολύ σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση από το χώρο της υγείας τους, με περιπτώσεις σαν αυτές που περιγράφετε. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που λέμε πάντα στα πρώτα μας βήματα, γιατί φυσικά το πρώτο βήμα δεν είναι ποτέ η άσκηση μιας αγωγής ή η άσκηση μιας μίμησης. Δεν είναι αυτό το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα, να βοηθήσουμε τον άνθρωπο που έρχεται για μια νομική πλέον βοήθεια, να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημά του. Στη συνέχεια, η δυνατότητα που έχει είναι να περιγράψει ο ίδιος το πρόβλημά του και πώς αυτό το πρόβλημα είναι αντίθετο στην κείμενη νομοθεσία. Άρα λοιπόν με τη βοήθειά μας ένας τέτοιος εργαζόμενος τι κάνει, συντάσσει ένα κείμενο και λέει ότι εγώ υφίσταμαι αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα με έχουν οδηγήσει σε μια κατάσταση σοβαρής βλάβης ψυχικής ή σωματικής της υγείας μου και αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν γιατί είναι αντίθετα στην ορθή, στο ορθό εργασιακό κλίμα, στο συνεπές εργασιακό κλίμα. Αυτό το κείμενο, λοιπόν, το οποίο θα είναι η βάση πάνω στην οποία θα κινείται ο εργαζόμενος, αυτό το κείμενο μπορεί να απευθύνεται πάντοτε με συνθήκες και με όρους εμπιστευτικότητας, απευθύνεται στον εργοδότη, είτε αυτός είναι ιδιώτης, είτε είναι δημόσιο. Αν είναι ιδιώτης, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να το απευθύνουμε στον ενδιάμεσο,
δηλαδή στο πρόσωπο εκείνο που ορίζεται ως εκπρόσωπος του εργοδότη για να χειρίζεται τέτοια θέματα, αν είναι δημόσιο και δεν έχει οριστεί ενδιάμεσο πρόσωπο, το κείμενό μας, η αίτησή μας θα απευθύνεται στον εκπρόσωπο, στη διοίκηση, στο διοικητή του δημοσίου φορέα. Στη συνέχεια, αν δεν έχουμε κάποια επίλυση στο θέμα μας, να ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των ανεξάρτητων αρχών. Να μην τον υποτιμήσουμε καθόλου. Καθόλου. Πολλές φορές έχουμε συστήσει σε εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα στο δημόσιο να απευθυνθούν στον συνήγορο του πολίτη. Ο συνήγορος του πολίτη, που είναι μια ανεξάρτητη αρχή στη χώρα μας, αντίστοιχες υπάρχουν και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω στο κομμάτι της προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων γενικά όλων όσοι υφίσταται παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Άρα λοιπόν μπορούμε να απευθυνθούμε στο συνήγορο του πολίτη. Και αν ακόμα και εκεί δεν έχουμε κάποια επίλυση στο πρόβλημά μας, τότε πλέον ίσως αναγκαστούμε να προχωρήσουμε στα δικαστικά μέσα, στα δικαστικά μέσα που λέμε. Οφείλω ωστόσο να παραδεχτώ και να σας το πω και δημόσια, ότι ιδίως στο δημόσιο, στους φορείς του δημοσίου, δυστυχώς η επίλυση αυτών των θεμάτων σε πειθαρχικό επίπεδο αργεί πάρα πολύ. Έχουμε υποθέσεις τέτοιες σε πειθαρχικά συμβούλια τα οποία χρονίζουν και δυστυχώς επίσης στα πειθαρχικά συμβούλια επικρατεί μια εσφαλμένη αντίληψη συναδελφικής αλληλεγγύης και οι περιπτώσεις που καταφθάνουν για να εκδικαστούν εκεί συνήθως δεν εκδικάζονται με τον τρόπο που θα θέλαμε της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα απευθείας επικοινωνία με τον εργοδότη μας ή με τον, ή με τον εκπρόσωπό του και εν συνεχεία ανεξάρτητες αρχές. Αν και εκεί δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, τότε ναι, πραγματικά θα προσφύγουμε στα δικαστικά μέσα που διαθέτουμε. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Βικτόρια Στράσερ από το Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ. Αν είστε έτοιμοι, παρακαλώ πολύ, για να θέσετε την ερώτησή σας. Δεν σας ακούμε. Jetzt aber dürfte es möglich sein. Jetzt versteht man mich, oder? Gut. Also meine Frage, also ich komme ja aus dem juristischen Bereich, genau wie Sie, und meine Frage bezieht sich eigentlich auf den Rechtsschutz bei Mobbing. Sie in Griechenland haben ja offensichtlich einen ziemlich guten Rechtsschutz im Gesetz. Η νομική προστασία και μάλιστα θεσμοθετημένη στην Αυστρία. Η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική. Υπάρχει βιβλιογραφία για το mobbing, αλλά στον νόμο δεν έχουμε ένα σαφή ορισμό για το mobbing. Πρώτον, λοιπόν, δεν θα είχε νόημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διαμορφωθεί κάτι, να υπάρξει ένας ορισμός για το mobbing και έπειτα κάτι που βρίσκω ωραίο σε αυτά που παρουσιάσατε, ότι κάτι που βρίσκω περίεργο είναι ότι λίγοι χρησιμοποιούν τα ένδικα βοηθήματα. Ποια θα μπορούσαν να είναι εκείνα τα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να αποτρέψουν ή αν θέλετε χρηματικές ποινές, χρηματικές κυρώσεις, κάτι άλλο δηλαδή πέρα από τα ένδικα, τα ένδικα μέσα, ώστε να μπορεί κανείς πιο αποτελεσματικά να διαμορφώσει τις συνθήκες, οι άνθρωποι να προστατεύονται και να υπάρχουν και λιγότερες επιθέσεις εν τέλει. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Και θα ήθελα να σας πω ότι έχω συμμετάσχει σε πολλές εκδηλώσεις, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η πιο ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την εκδήλωση, την οποία θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για όλους και όλες εμάς που συμμετέχουμε και συζητούμε. Ευχαριστώ. Κυρία Γεωργιάδου, μόνο να συμπληρώσω ότι η κυρία Στράς είναι ερευνήτρια στο Τμήμα Επιστημόνων Εργατικού και Επιχειρηματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ. Πόσο δίκιο έχετε στην ερώτησή σας, πραγματικά, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι έλλειμμα αυτή τη στιγμή νομικό το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κείμενο, είτε σε πρωτογενές είτε σε δευτερογενές επίπεδο, ένα ευρωπαϊκό κείμενο το οποίο να ορίσει την παρενόχληση. Θα έρθει και αυτό όμως, θα έρθει και αυτό. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε
ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία μας επεμβαίνει σιγά σιγά σε όλα. Και βλέπετε πια η νομοθεσία μας δεν επεμβαίνει απλά με οδηγίες που έχουν έναν χαρακτήρα έτσι, ας πούμε, προαιρετικό, αλλά παρεμβαίνει με κανονισμούς. Θεωρώ λοιπόν ότι σιγά σιγά θα γίνει και αυτό και θα έχουμε αυτό που πολύ σωστά είπατε, έτσι, ένα κείμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεσμευτικό για όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, να σας πω καταρχάς ότι ο λόγος που και στην Ελλάδα δεν έχουμε μέχρι τώρα πολλές αποφάσεις είναι ακριβώς γιατί δεν είχαμε νομικό πλαίσιο. Δεν είχαμε. Ήμασταν σε πολύ κακή κατάσταση έχοντας μόνο 2-3 γενικές διατάξεις για την προστασία της προσωπικότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και εμείς δεν είχαμε νομικό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν αυτές τις εξειδικευμένες ρυθμίσεις τις έχουμε πια από τον Ιούνιο του 2021 και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη. Και βεβαίως αυτές τις ρυθμίσεις προβλέπονται και διοικητικά πρόστιμα, τα οποία δεν ανέφερα τώρα στην παρουσίασή μου για να μην μακρηγορήσω, προβλέπονται και διοικητικά πρόστιμα για τον εργοδότη, ο οποίος αθετεί τις διατάξεις για την παρενόχληση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.